Προχωράμε με το δεύτερο κουτάκι, unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Wild Bunch of Extras. Είναι το δεύτερο και πιο βαρύ κουτάκι από τα τρία. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Σίγουρα πρέπει να έχει μπόλικες κάρτες εδώ για να έχει αυξημένο βάρος. Να δούμε τι άλλο υπάρχει. Γενικά τα περιεχόμενα υπάρχουν στο πίσω μέρος, οπότε μπορεί να ανατρέξετε για να δείτε τι είναι τι. Το ανοίγουμε λοιπόν, το Wild Bunch of Extras. Πολύ υλικό, γι' αυτό έχει τόσο βάρος. Το κουτί το αφήνω πάλι εδώ. Okay. Ας το κλείσουμε, να το γυρίσουμε για να φαίνεται από τη σωστή πλευρά. Αν κάποιος θέλει να διαβάσει τον τίτλο, εννοώ δηλαδή, κυρίως γι' αυτό, για να μην τα μπερδεύει, είναι από το προηγούμενο expansion αυτό. Ωραία, εδώ λοιπόν μιλάμε για το Wild Bunch of Extras. Πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Έχουμε και λέμε punch board με περισσότερο υλικό. Έχει κάποια αντικείμενα. Το υλικό είναι καλό, ξεπαντσάρει πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν εδώ. Βγαίνουν όλα πολύ εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για αυτά. Εδώ είναι κάποιοι bandits. Okay. Και τέλος έχουμε αυτό το punch board. Από πίσω έχει κείμενο, έτσι, λέει τι. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες τοποθεσίες προφανώς. Και πράγματα που σηκώνεις εδώ, έχει να κάνει με το mine για παράδειγμα. Ωραία. Ας φαίνεται ο τίτλος, να τον κρύβουμε. Ας τα ρίξουμε όλα κάτω. Εδώ. Μπροστά. Οκ. Πάει και αυτό. Πάμε να δούμε το φυλάδιο. Wild Bunch of Extras, τα περιεχόμενα, τα έξτρα στοιχεία που βάζει. Δεν είναι πολλά όπως βλέπετε, δεν είναι κάτι για να μας δυσκολέψει. Story cards, περισσότερη ιστορία εδώ και περισσότερα τι κάνουν τα κάθε τα legendary items που είναι αυτά εδώ, που είδαμε πριν, τα μπλε, τα εξηγεί εδώ και ούτω καθεξής, έτσι. Το Man in Black πως παίζει με την επέκταση αυτή και τα περισσότερα συστατικά που βάζει, περισσότερα story cards και περισσότερα gang pose cards. Λοιπόν, αυτά είναι τα, αυτό είναι το φυλάδιο του Wild Bunch of Extras. Βάζει επίσης αυτούς τους δείχτες εδώ, οι οποίοι είναι ενδιαφέρον γιατί έχουν μια σταγόνα αίματος, μάλλον αυτή είναι πλέον για να κάνεις track το damage που θα παίρνεις πάνω στον χαρακτήρα σου, και έχει έναν δείκτη, μια σφαίρα, ένα για κάθε χρώμα για να κάνεις track μάλλον τις σφαίρες. Όχι έναν, είναι παραπάνω, ψέματα, όπως και, ναι, όπως και η... Οι δείκτες οι κόκκινοι δεν πρέπει να είναι για τον κόκκινο παίχτη, πρέπει να είναι για κάποιον χαρακτήρα μάλλον. 1, 2, 3, 4, 5, 6, όχι είναι 6, είναι μία σταγόνα για κάθε παίχτη και αντίστοιχα έχει 3 σφαίρες από το κάθε χρώμα, αν βλέπω σωστά. Ωραία custom resources, διαφορετικά, ωραία προσθήκη στο bunch of extras μαζί με τα υπόλοιπα που βάζει. Τι άλλο μπαίνει μέσα εδώ, μπαίνει αυτό το μεγάλο deck καρτών, πολλές κάρτες, γι' αυτό έχει μεγάλο βάρος το κουτάκι αυτό, το συγκεκριμένο. Βάζει πάρα πολλές κάρτες πέρα από τα υπόλοιπα. Δεν βάζει μινιατούρες όπως έβαζε το Fistful of Extras, το πρώτο. Έτσι. Περισσότερες από αυτές τις κάρτες. Okay. Κάποιοι χαρακτήρες ακόμα. Αντίστοιχα με τα starting resources τους από πίσω. Το pose. Το module αυτό. Και το gang. Όλο αυτό το deck έχει να κάνει με κάτι το οποίο πρέπει να το γυρίσω για να το δω. There is a new sheriff in town. Με την ιστορία από πίσω. Και περισσότερες κάρτες για τον Man in Black που είδαμε και στο βασικό και την ιστορία του από πίσω. Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος υπάρχουν περισσότερες κάρτες ιστορίας γενικότερα από τις ίδιες που είδαμε και από τα υπόλοιπα. Πραγματικά δεν ξέρω πότε θα παιχτούν όλα αυτά. Πάρα πολύ υλικό πλέον. Μιλάμε για πολύ υλικό. Και τέλος υπάρχουν και οι titles, οι τίτλοι, που είναι αυτές εδώ οι κάρτες. Και ο οποίος είναι ο Prospector, ο Pioneer, ο Revenant, το Hustler, Western Legend, Entrepreneur, Tycoon, Renegade, Shootist, Talk to the Town, Talk of the Town και ο Vigilante. Είναι διαφορετικοί
χαρακτήρες. Αυτό θέλω να δω τι κάνει, γιατί μάλλον πρέπει να βάζει έξτρα ιδιότητες στους παίχτες, οπότε θα δίνει πολύ ζουμί, γιατί είδαμε ότι οι ιδιότητες των χαρακτήρων είναι πολύ μεγάλο συστατικό και μέρος του παιχνιδιού και βάζει πολύ ωραία στοιχεία γενικότερα. Λοιπόν, αυτό μπαίνει εδώ. Τέλος, ένα μικρό ντεκάκι με κάρτες. Βλέπουμε ήδη κάρτες τρένου που είναι από το Andeap. Περισσότερες κάρτες τρένου μέσα εδώ. Και άλλες λοιπόν τέτοιες κάρτες έχουν να κάνουν με το Big Box Expansion, το Andeap. Ωραία, βάλτε τις εδώ. Πάρα πολλά items. Και αυτό είναι καλό γιατί λείπανε πολλά items από το βασικό. Είχε μικρή ποικιλία σε κάρτες. Τώρα μπαίνουν με όλα αυτά τα μικρά κουτάκια πολλές κάρτες και πολύ υλικό. Και εδώ είναι αντίστοιχα η χαρακτήριση καινούργια που είδαμε με τα gold tracks τους. Okay. Το αντίστοιχο blue event card από εδώ και άλλα items επιπλέον μαζί με τα προηγούμενα που είδαμε. Όπως για παράδειγμα το marked cards. Να, μια ωραία κάρτα. Σημαδεμένες κάρτες όταν παίζετε poker. Λοιπόν, θεματικές όλες οι κάρτες, ωραία τα στοιχεία και τα στατικά. Αυτά λοιπόν βάζει το Wild Bunch of Extra.